Μαζί μας είναι ο πρόεδρος της Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων Ελλάδας, ο κύριος Ευάγγελος Τούλης. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τι κάνετε? Για την πρόσκληση. Καλά. Ευχαριστούμε για την αποδοχή, Πρόεδρε, και η αλήθεια είναι ότι πρέπει να τα συζητήσουμε και αυτά, γιατί πολλοίς κόσμος, πέραν από την γρήπη και τα εμβόλια, πολλοίς κόσμος αυτήν την εποχή, πότε κρύο, πότε ζέστη, είναι μονίμως συναχωμένος, έχει δέκατα, σιγά σιγά αρχίζουν και οι ιώσεις και οι γρήπες. Και ο COVID. Και ο COVID, φυσικά. Και ο COVID. Εγώ πάντως, γιατρέ, σας ακούω λίγο. Είστε βραχνός γενικά στη φωνή, είστε κι εσείς αποκομμένος? Α, είστε εντάξει, ωραία, τέλεια. Μια αλλεργία. Λοιπόν, γιατί πείτε μας τι συμβαίνει αυτό το διάστημα πρώτα απ' όλα. Αυτό το διάστημα έχουμε πάλι μια έξαρση του COVID, το οποίο βέβαια ήταν εδώ όλο το καλοκαίρι, δεν σταμάτησε ποτέ. Όχι τόσο υπομορφή μεγάλης επιδημίας, αλλά αυτή τη στιγμή, επειδή οι άνθρωποι γύρισαν από τις διακοπές τους, έχουν μαζευτεί στα σπίτια, ο COVID αρχίζει και μπορεί να είναι πιο ήπια ή κατά πιο ήπια οι εκδηλώσεις του από ό,τι ήταν μέχρι τώρα. Αλλά για τους ηλικιωμένους ασθενείς ο κίνδυνος είναι υπαρκτός και έχουμε και θανάτους. Αυτό να μην το ξεχνάμε. Μάλιστα. Έχουμε και όμως και πιο απλές ιώσεις, κύριε Τούλη. Τώρα, έχουμε τη γρήπη, έχουμε ιώσεις από αδενοϊούς αυτή την περίοδο, οι οποίες συνήθως δεν προκαλούν σοβαρά προβλήματα στο κατώτερο αναπνευστικό, δηλαδή στις πνευμονές, πνευμονίες ή βροχίτιδες, αλλά μπορεί να είναι πολύ ενοχλητικές. Και έχουμε και τις αλλεργίες. Αλλεργίες, εντάξει, υπάρχουν άνοιξη, αλλά και έχουμε και μία έξαρση και τους φθινοπορεινούς, ακόμη και τους χειμερινούς μήνες, οι οποίες βέβαια, εντάξει, είναι πιο ήπιες και πιο εύκολες στην αντιμετώπιση. Μάλιστα. Τα εμβόλια, ναι. Για πείτε μας για τα εμβόλια της γρήπης. Άρχισαν να ξεκινήσουμε το εμβόλιο της γρήπης. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό να εμβολιαστεί όλος ο πληθυσμός που πρέπει να εμβολιαστεί. Ποιος είναι αυτός? Γιατί είναι οι ηλικιωμένοι άνω των 65 ετών και όλες οι ηλικίες, ασχέτως ηλικίες, εάν έχουν συνυπάρχοντα νοσήματα όπως ο διαβήτης, καρδιοπάθειες, καρκινοπαθείς, εφόσον τους το επιτρέπει βέβαια ο γιατρός τους, ο ογκολόγος, και άλλοι άνθρωποι με ρευματολογικά νοσήματα, είναι αρκετές κατηγορίες. Και καλό είναι να συμβουλεύονται πάντα τον γιατρό τους, όχι για το αν εμβολιαστούν, το να εμβολιαστούν είναι σίγουρο, αν είναι κάποιες ομάδες εξ αυτών που δεν πρέπει να εμβολιαστούν. Εκεί χρειάζεται ιατρική συμβουλή. Να ρωτήσω, είναι δύο ειδών τα εμβόλια της γρήπης, γιατί εγώ λίγο μπερδεύομαι, μπορείτε λίγο να μας τα ξεδιαλύνετε? Υπάρχει ένα εμβόλιο το οποίο περιέχει και ένα νοσοενισχυτικό, και με αυτόν τον τρόπο είναι μεγαλύτερη η αποτελεσματικότητά του. Αυτό συστήνεται για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, άνω των 75. Δεν ξέρω αν έχει πείσει την ιατρική κοινότητα αυτό το συγκεκριμένο εμβόλιο ως προς την αναγκαιότητά του. Είναι πιο ενισχυμένο δηλαδή από ό,τι καταλαβαίνω. Ορίστε. Είναι πιο ενισχυμένο από ό,τι καταλαβαίνω για αυτούς που έχουν σοβαρά προβλήματα. Ναι, έχει κάποιες ουσίες μέσα οι οποίες ενισχύουν την απάντηση του ανοσοποιητικού ως προς το εμβόλιο. Μάλιστα. Του οργανισμού. Γιατί ο ίδιος ο οργανισμός είναι τελικά που παράγει αυτά που πρέπει για να αντιμετωπίσει τον ιό όταν αυτός εμφανιστεί. Και είναι και το πιο απλό. Είναι και το πιο απλό, το οποίο είναι τετραδύναμο πλέον, δηλαδή έχει περισσότερα στελέχη, το οποίο είναι επίσης πολύ αποτελεσματικό. Το οποίο είναι πλέον διαθέσιμο στα φαρμακεία, το παίρνουμε από είναι το φαρμακείο ή χρειάζεται συνταγή στα γιατρού? Φαρμακεία. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να συνεχίσει να δίνεται με ιατρική συνταγή, όπως και όλα τα άλλα εμβόλια και όλα τα φάρμακα κανονικά. Δηλαδή
ό,τι φάρμακο δίνεται πρέπει να δίνεται με ιατρική συνταγή. Άσχετα, ο νόμος υπάρχει, απλώς δεν εφαρμόζεται. Εφαρμόζεται μόνο για τα αντιβιωτικά αυτή τη στιγμή. Κύριε Τούλη, όμως, αν εγώ έχω ένα πονοκέφαλο και θέλω να πάρω ένα για να μου περάσει ο πονοκέφαλος, τι πρέπει δηλαδή να βρω γιατρό για να μου το στείλει. Λοιπόν, πλέον δεν χρειάζεται ιατρική αυτό συνταγή. Λέω, γι' αυτό λέω. Γι' αυτό λέω. Τα αντιφλεγμονώδη όμως χρειάζονται. Mm-hmm. Και καλό είναι να δίνονται μόνο βάσει ιατρικής οδηγίας, γιατί μπορούν να έχουν παρενέργειες. Το αλμποφρέν πολλοί κόσμος το παίρνει, αλλά σε κάποιους ανθρώπους μπορεί να δημιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήματα. Αυτό είναι ο λόγος. Για πείτε μας λίγο τώρα, το παίρνουμε έτσι από το φαρμακείο το εμβόλιο ή πρέπει να πάμε σε γιατρό? Το εμβόλιο γίνεται και στα φαρμακεία, δεν γίνονται? Αυτή τη στιγμή έχει... Μπορεί να πάει ο ασθενής στο φαρμακείο και να ζητήσει το εμβόλιο και να του γίνει και επιτόπου το εμβολιασμός. Mm. Αυτό εμείς θεωρούμε ότι δεν είναι σωστό, γιατί είναι εμβόλιο και αυτό είναι μια ιατρική πράξη και η συμβουλευτική και ο εμβολιασμός. Βέβαια, στην περίοδο της πανδημίας αυτό δεν ίσχυε, γιατί έπρεπε να βάλουν πλάτη όλοι, όπως και οι φαρμακοποιοί, και το κάνανε αυτό, δεν είναι σίγουρα. Αλλά τώρα πλέον δεν είναι περίοδος πανδημίας ούτε έκτακτης ανάγκης, οπότε νομίζουμε ότι πρέπει να επανέλθουμε στην κανονικότητα. Για πόσο αλλά καιρό? Αυτό είναι θέμα του Υπουργείου, δεν είναι κάτι, ναι, δεν είναι πρόβλημα που έχουμε εμείς με τους φαρμακοποιούς, για να είμαστε και ξεκάθαροι σε αυτό. Για πόσο τώρα καιρό μας προστατεύει, γιατρέ, το εμβόλιο γρήπης? Κοιτάξτε, και πότε είναι καλό χρονικό διάστημα να το κάνουμε? Το καλύτερο διάστημα είναι εκεί στα μέσα με τέλη Οκτωβρίου να γίνεται το εμβόλιο. Δεν χρειάζεται δεύτερη δόση σε καμία ομάδα. Παλιότερα λέγαμε στους πολύ ηλικιωμένους να κάνουμε και μια δεύτερη δόση προς το Φεβρουάριο. Αυτό δεν ισχύει πλέον. Και θα ήθελα, αν έχετε χρόνο, να σας πω και δύο λόγια για κάποια εμβόλια που έχουν κυκλοφορήσει τώρα. Ναι, ναι, ναι. Ναι, και να κλείσουμε με αυτό. Και να κλείσουμε, ναι. Έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα του Εθνικού Εμβολιασμού το εμβόλιο για έναντι το RSV, το αναπνευστικού συγκητιακού ιού, ο οποίος είναι ένας ιός, εμφανίζεται πρώτα στα παιδιά και συνήθως και μετά μπορεί να προσβάλλει και αρκετούς ηλικιωμένους. Τι είναι και το RSV? Είναι και πολύ σοβαρή η νόσηση. Είναι ένας ιός ο οποίος προκαλεί βροχίτιδες και πνευμονίες σε κάποιες κατηγορίες ασθενών και θανάτους. Αυτό το εμβόλιο κυκλοφορεί πλέον, είναι μία δόση κάθε δύο χρόνια και ισχύει και για τις ίδιες ομάδες οι οποίες πρέπει να εμβολιάζονται έναντι της γρήπης. Και υπάρχει και ένα καινούριο εμβόλιο για τον πνευμονιοκοκκό. Αυτό θα έλεγα. Το RSV δεν είναι ο πνευμονιοκοκκός. Πνευμονιοκοκκός, ναι, υπάρχει και. Όχι, άλλο είναι αυτό. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει ένα του πνευμονιοκόκκου και φυσικά το έρπιτα ζωστήρα. Δηλαδή είναι τέσσερα εμβόλια τα οποία είναι καλό να γίνουν. Απλώς χρειάζεται ένας σχεδιασμός, γιατί δεν μπορούν να γίνουν ταυτόχρονα, και ένας προγραμματισμός που μπορεί να γίνει με το γιατρό του, να τον κάνει ασθενής με τον γιατρό του. Μάλιστα. Κύριε Τούλη, αυτά τα εμβόλια είναι για άνω των 65? Ισχύουν όλες ό,τι ισχύει για την γρήπη, ισχύει ναι, 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 και για αυτά τα εμβόλια. Μάλιστα. Δεν έχουμε μεγάλες αποκλήσεις σε αυτό. Κύριε Τούλη, σας είναι ευχαριστούμε. Είναι και ενταγμένα στο πρόγραμμα του Εθνικού Εμβολιασμού όλα αυτά πλέον. Μάλιστα. Κύριε Τούλη, σας ευχαριστούμε. Ο παθολόγος μας λοιπόν θα μας δώσει το OK για το ποια πρέπει να κάνουμε. Και να το σχεδιάσει μαζί του. Έτσι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Ήταν ο κύριος Βάγγελος Τούλης, πρόεδρος της Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων Ελλάδας.